στο κομμάτι του ενδιαφέροντος ξένων επενδυτών να έρθουν, να γνωρίσουν την Κρήτη και κατ' επέκταση να επενδύσουν. Να επενδύσουν μέσα από την αγορά ακίνητης περιουσίας. Είχαμε κάνει μια πρώτη αναφορά πριν από περίπου 3 μήνες. Εκεί, αρχές του έτους με Φλεβάρι, με τον κύριο πάλι Γιώργο Αράπογλου, τον υπεύθυνο ενημέρωσης Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου, μας είχε επιβεβαιώσει αυτό το αρχικό ενδιαφέρον. Ωστόσο, βλέπουμε και κεντρικά να επιβεβαιώνεται μέσα από ρεπορτάζ μέσων μαζικής ενημέρωσης και εμείς εδώ τοπικά το ψάξαμε και επιβεβαιώσαμε ότι όχι μόνο υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά βρισκόμαστε και ένα βήμα πριν από την υπογραφή συμβολέων. Πάμε στον κύριο Αράπογλου να μας επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ, να μας πει σε ποιες περιοχές αναφερόμαστε από τη μία, το ύψος της ακίνητης περιουσίας, το κόστος βέβαια και κατ' επέκταση τι περιμένουμε και μέσα στο καλοκαίρι. Την καλησπέρα μας, κύριε Αράπογλου. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλο. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, είχαμε ξαναμιλήσει, όπως προείπα, εκεί περί τα μέσα του Φλεβάρι. Είχαμε κάνει μια πρώτη αναφορά. Τώρα, ένα βήμα πριν εισέλθουμε και επίσημα στο καλοκαίρι και τον Ιούνιο, βλέπουμε ότι αυτό το ενδιαφέρον γίνεται πράξη και είμαστε και κοντά σε υπογραφές. Πράγματι, υπάρχει ενδιαφέρον αυξημένο, θα έλεγα. Το οποίο ενδιαφέρον, αν τυχόν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, αυτό που υπολογίζεται είναι ότι με την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, οι τουρίστες οι οποίοι θα προσέρχονται στο νησί μας θα τριπλασιαστούν σε σχέση με τα τωρινά δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για επενδύσεις στο νησί μας, κυρίως από ξένους οι οποίοι προέρχονται από χώρες όπως, μπορούμε να πούμε ενδεικτικά, είναι η Αγγλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, καθώς και χώρες της Σκανδιναβίας όπως είναι η Νορβηγία ή η Σουηδία. Αυτοί οι ξένοι στην ουσία επενδύουν περισσότερο στην Κρήτη, στο νησί μας, και αποσκοπούν όχι μόνο να επενδύσουν σε ένα οικόπεδο προκειμένου να ανεγείρουν μια εξοχική κατοικία, αλλά να χτίσουν και μια κατοικία για να εγκατασταθούν μόνιμα στο νησί μας. Δηλαδή να περνάνε και το χειμώνα τους στην Κρήτη. Έχετε εικόνα αναφορικά με τις περιοχές, πάμε λίγο στις περιοχές όπου εκδηλώνεται αυτό το ενδιαφέρον, δηλαδή τα deals γίνονται σε ποιες περιοχές? Μπορούμε να πούμε ενδεικτικά περιοχές όπως είναι τα χωριά στη Μεσαρά για το Ηράκλειο, όπως είναι περιοχές παραδείγματος χάρη η Βόρη, το Καμιλάρι, το Καλαμάκι και κυρίως περιοχές που βλέπουν στη θάλασσα. Και επίσης μπορούμε να πούμε στο Λασίθι, κυρίως στην περιοχή της Ελούντας και σε παραθαλάσσιες περιοχές του Λασιθίου, και αντίστοιχα στο Ρέθυμνο, τόσο στο νότιο Ρέθυμνο, κυρίως στην περιοχή του Πλακιά, αλλά και στο βόρειο μέτωπο του Ρεθύμνου, και επίσης στα Χανιά, στο παραλιακό μέτωπο των Χανίων, κυρίως στο βόρειο μέτωπο, όπου εκεί υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον και για αγορά οικοπαίδων, αλλά και για αγορά εξοχικής κατοικίας. Έχουμε να κάνουμε... εκεί ήθελα να πάω. Έχουμε να κάνουμε αποκλειστικά και μόνο με ιδιώτες, με τουρίστες που έρχονται, γνωρίζουν την Κρήτη, ή έχουμε να κάνουμε και με κολοσσούς και με επενδυτές όπου στοχευμένα αποφασίζουν να έρθουν στο νησί να αγοράσουν ένα αγροτεμάχιο, να αγοράσουν ένα κίνητο για να μετεξελιχθεί αυτή η δραστηριότητα σε ξενοδοχείο, στον τουρισμό, μια δραστηριότητα, εσείς θα μας πείτε. Ακριβώς, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον, όπως σωστά προαναφέρεται, τόσο από τους ιδιώτες οι οποίοι επιδιώκουν κατά μόνας να επενδύσουν στο νησί μας, όπως επίσης και από ξενοδοχειακές μονάδες που δραστηριοποιούνται και πανευρωπαϊκά αλλά και σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να επενδύσουν στο νησί μας και να φτιάξουν, να ανεγείρουν ξενοδοχειακές μονάδες, επιδιώκοντας όμως να αγοράσουν εκτάσεις γης στις οποίες δεν υπάρχουν κτίσματα, καθώς το κόστος της ανέγερσης οποιασδήποτε ξενοδοχειακής μονάδας ή κατοικίας αυτή τη στιγμή, λόγω των αυξημένων, των αυξημένων κόστων που υπάρχουν, είναι οικονομικότερο σε σχέση με το να αγοράσουν μια κατοικία που υφίσταται ήδη, καθώς η οποιαδήποτε επέμβαση σε οποιαδήποτε κατοικία προκειμένου να ανακαινιστεί, αυτό που έχει δείξει είναι ότι το κόστος της είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση με το να ανεγερθεί μια κατοικία από την αρχή. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, έχουμε αναφερθεί διαχρονικά ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον αυτό γίνεται πράξη.
θα πρέπει να συνυπολογίσουμε λίγο μία συγκυρία ενεργειακής κρίσης, ακρίβειας, ανατιμήσεων, κατά επέκταση από πίσω. Τι έχουμε όμως? Έχουμε και μία ελληνική γραφειοκρατία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, μεταβιβάσεων. Έχουμε και μία υψηλή φορολογία. Έχουμε και έναν ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων. Δεν ξέρω τι έχει αλλάξει και πώς αντιλαμβάνονται τον όρο επένδυση ξένοι επενδυτές ή ξένοι ιδιώτες που έρχονται στην Ελλάδα, αλλά βλέπουμε ότι σταδιακά προσπερνούν και αυτό το εμπόδιο. Ακριβώς. Αν πάρουμε διαχρονικά την πρόοδο που υπάρχει όσον αφορά τις μεταβάσεις ακινήτων, σίγουρα κάποια δικαιολογητικά έχει διευκολυνθεί η διαδικασία να εξασφαλιστούν αυτά τα δικαιολογητικά και δεν υπάρχει η ίδια γραφειοκρατία που υπήρχε στο παρελθόν, όπως και επίσης έχουν δοθεί κίνητρα με την αγορά κατοικίας, μάλλον ακινήτου θα λέγαμε, αξίας άνω των 250.000 ευρώ, προκειμένου ένας υπήκοος τρίτης χώρας να εξασφαλίσει την χρυσή βίζα, την golden visa. Αυτό είναι ένα κίνητρο για επενδύσεις και επίσης θα λέγαμε ότι σίγουρα σε κάποιες περιοχές δημιουργήθηκε αυτό το ζήτημα που υπήρχε με την εκτός σχεδίου δόμηση με μια πρόσφατη απόφαση που είχε βγει από το Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με τα ακίνητα που ήταν εκτός σχεδίου και έβλεπαν σε δρόμο. Όμως αυτό το ζήτημα έχει θα λυθεί και νομοθετικά, οπότε και αυτός ο σκόπελος θα ξεπεραστεί. Οπότε εκτιμάμε εμείς σαν Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου ότι δεν θα προκύψει κάποιο άλλο πρόβλημα και σταδιακά θα ξεπερνώνται οι όποιοι σκόπελοι γραφειοκρατίας δημιουργούνται. Επίσης, αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους πολιτές, γιατί κατά κύριο λόγο οι πολιτές είναι ντόπιοι, θα πρέπει να προσέξουν, επειδή το έχω αντιμετωπίσει και εγώ προσωπικά σαν δικηγόρος, την περίπτωση όπου πωλούν ένα ακίνητο και ο αγοραστής θέλει να αγοράσει το ακίνητο αυτό με πιστούμενο τίμημα, δηλαδή με δάνειο. Εκεί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να απευθύνονται στον δικηγόρο τους και με αυτόν τον τρόπο να κατοχυρώνονται ούτως ώστε να εξασφαλίσουν τα χρήματά τους, ότι θα εισπράξουν σίγουρα τα χρήματα που έχουν συμφωνήσει με τον αγοραστή τους. Μάλιστα. Λοιπόν, από ποιες χώρες προέρχονται οι επενδυτές, από ποιες χώρες προέρχεται το ενδιαφέρον, τι μαθαίνετε? Το ενδιαφέρον είναι κυρίως από χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Αγγλία, το Βέλγιο, η Γερμανία. Και επίσης από σκανδιναβικές χώρες όπως είναι η Νορβηγία και η Σουηδία. Από αυτές κυρίως τις χώρες υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον και κυρίως αυτό το ενδιαφέρον δημιουργήθηκε επειδή σε κάποια χωριά κατά μόνας επέλεγαν κάποιοι ξένοι να εγκατασταθούν μόνιμα αγοράζοντας μία κατοικία και μετά αυτοί οι ξένοι που εγκαταστάθηκαν στα χωριά της Κρήτης ανέφεραν σε άλλους συνταξιούχους που ζουν στη χώρα τους, στις χώρες που προαναφέραμε, ότι είναι ιδανικές συνθήκες στο νησί μας, με αποτέλεσμα να τραβήξουν και αυτούς τους τουρίστες, ούτως ώστε να εγκατασταθούν στο νησί μας και να αγοράσουν γη για να περάσουν και το υπόλοιπο της ζωής τους εδώ στο νησί μας, αλλά και για να χρησιμοποιήσουν τις όποιες κατοικίες έχουν φτιάξει ως εξοχικές κατοικίες για να απολαμβάνουν τις ομορφιές του νησιού μας το καλοκαίρι. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ράπογλου, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Για την ενημέρωση. Λοιπόν,